Της υγείας είναι κυρία για όλη την περιφέρεια. Έχουμε πολλά προβλήματα σε πολλά επίπεδα. Ορισμένες περιοχές έχουν πολύ μεγαλύτερα και όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Είναι πολύ σημαντικό ότι προσπαθούμε να σκύψουμε, γι' αυτό και το Περιφερειακό Συμβούλιο με πρωτοβουλία μας είχε μια μεγάλη συνάντηση και ειδική συνεδρία στην Αλεξανδρούπολη, η οποία διεκόπη το Δεκέμβρη, με μόνο θέμα την ανταλλαγή απόψεων για όλα τα θέματα της υγείας και την αναβάθμιση της. Η περίοδος είναι δύσκολη. Χρήματα δεν υπάρχουν και αυτό είναι πασίγνωστο. Έχουμε όμως τα χρήματα από το ΕΣΠΑ, τώρα από το νέο ΕΣΠΑ, και έχουμε σε εξέλιξη κάποιες παραδόσεις και κάποιους διαγωνισμούς γύρω από ασθενοφόρα. Τα πολλά ασθενοφόρα στην περιφέρεια, τα οποία θα προσθεθούν και θα προσθεθούν 46, εκτός από τα 21 σημερινά θα υπάρξουν κι άλλα, 46 αθρηστικά, αυτά προβλέπουν οι διαγωνισμοί, θα δώσουν την ευχέρεια της ευκολότερης διακίνησης ασθενών, κάτι που κατ' επέκταση σημαίνει ότι θα προστατευθεί πολύ περισσότερο η ζωή και η υγεία των συμπολιτών μας. Η περιφέρεια έχει την Εγνατία, έχουμε ευκολότερες κινήσεις και ευκολότερα αποτελέσματα. Οι διαγωνισμοί, ο συγκεκριμένος διαγωνισμός που χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αφορούσε την προμήθεια 22 ασθενοφόρων, τα 21 παραδόθηκαν σήμερα, και είναι ύψους 1.270.614 ευρώ. Τα ασθενοφόρα που θα παραδοθούν είναι 2 στη Σαμοθράκη, 2 στο Σουφλί, 2 στα Δίκια, 2 στην Προσοτσάνη, 2 στον Ευρωκόπη, 2 στο Παρανέστη, 2 στην Ελευθερούπολη, 2 στο Πρίνο της Θάσου και από 1 στην Ορεστιάδα, στη Χρυσούπολη, στον Ίασμο, στις Άπες, στη Σταυρούπολη και στα Άβδυρα. Θα ακολουθήσουν παραδόσεις 2 παρτίδων ακόμη. Μία παρτίδα είναι 14 στο ΕΚΑΠ. Εκεί ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, είχε κάποια προβλήματα και καθυστέρησε. Και ένας άλλος διαγωνισμός με επίσης άλλα 10, τα οποία θα παραδοθούν, άλλα 10 τα οποία θα παραδοθούν επίσης στο μέλλον, γιατί δεν έχουν δημοπρατηθεί. Τα δύο αυτά έργα έχουν μεταφερθεί στο νέο ΕΣΠΑ. Τα χρήματά τους δηλαδή δεν θα πληρωθούν από αυτό, θα πληρωθούν από εκείνο, έτσι ώστε συνολικά να πετύχουμε το τελικό αυτό αποτέλεσμα. Είναι σημαντική μέρα σήμερα. Και πιστεύω ότι η αξιοποίησή τους θα είναι εκείνη που θα προστατεύσει τη δημόσια υγεία.